βρισκόμαστε στο λιμάνι και συναντήσαμε τη δερματολόγο μας, την κυρία Κορφιά, την κυρία Καλωτίνα Κορφιά, η οποία είναι με το μηχανάκι της και το σκυλάκι της. Και πού πάτε? Στη Λέρο για δουλειά όμως. Ναι, για δουλειά. Και εντάξει, ναι, και για τρίμερο. Βέβαια, πολύ ωραία θα κάνετε. Αλλά μια και σας συναντήσαμε εδώ, σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ ωραία. Πείτε μας και δύο συμβουλές, γιατί είπαμε ότι τώρα ο ήλιος είναι επικίνδυνος. Δείτε, δεν θα τρομάζουμε τον κόσμο. Απλά το πρώτο διάστημα του καλοκαιριού καλό είναι να ξεκινάει κανείς με χρήση αντιλιακής προστασίας, με χρήση κρεμών δηλαδή, ναι, στις πρώτες ειδικά εκθέσεις στον ήλιο, οι οποίες είναι δύσκολες και μπορούν να προκαλέσουν εγκάβματα, ηλιακά ερυθήματα, φωτοδερματίτιδες κτλ. Και ειδικά τα μικρά παιδιά κάτω των 6 ετών, κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να εκτίθεται. Τα όλα υπόλοιπα με προστασία, αντιλιακή προστασία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι βλάβες δημιουργούνται, ναι, ναι, από μικρές ηλικίες, αθρηστικά μαζεύονται και εμφανίζονται όλα τα προβλήματα από τον ήλιο σε μεταγενέστερες ηλικίες. Και η έκθεση στον ήλιο ποιες ώρες? Αποφεύγουμε το 12 με 4 που είναι κάθεση ακτίνες του ήλιου. Γενικά φροντίζουμε να απολαμβάνουμε τον ήλιο χωρίς να καιγόμαστε. Αυτό θα πρέπει να μας μείνει. Και πολύ συχνά αντιλιακό. Ανά 2 ώρες αντιλιακό. Αυτό λένε τα... Πολύ ωραία. Να πήραμε τις συμβουλές σας στο πόδι. Στο πόδι. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε πολύ όμορφα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλύτερο.